από τον Λόγο στη Μεσοπεντηκοστή, Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου. Έλεγε το Σάββατο ο Κύριος στον παράλυτο: «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και επίστρεψε στο σπίτι σου». Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έλεγε στους Ιουδαίους: «Τα όσα σας διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά του πατέρα μου, που με έστειλε εδώ». Και ότι ο Κύριος είπε αυτούς τους λόγους προς τους Ιουδαίους με αφορμή τη θεραπεία του παραλύτου, αποδεικνύεται από τη μόλις αναγνωστήσα ευαγγελική περικοπή της Μεσοπεντηκοστής. Στην περικοπή αυτή ο Κύριος διενήμησε ξεκάθαρα το απαράλλακτο της ουσίας μεταξύ του ιδίου και του πατέρα του. Αν δηλαδή ο Κύριος είχε πει «οι λόγοι της διδασκαλίας δεν είναι του πατέρα μου παρά μόνο δική μου», αμέσως θα διέκρινε ως ξεχωριστό τον πατέρα από τον ίδιο, με διαφορετική ουσία, και θα έχανε το νόημά της η θεία οικονομία. Είπε όμως: «Τα όσα σας διδάσκω δεν είναι δικά μου, αλλά του πατέρα μου, που με έστειλε εδώ και φανέρωσε το απαράλλακτο της ουσίας». Ότι δηλαδή μία είναι η διδασκαλία και για τον πατέρα και για τον Υιό και για το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ένας είναι ο Λόγος, Υιός του Πατέρα, και ένα είναι το Πνεύμα του Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα. Πώς θα διδάξει άλλα ο Λόγος και πώς αλλού είδους κατήχηση θα κάνει το Άγιο Πνεύμα? Δεν είναι δυνατό αυτό, δεν είναι κατά τον μακάριο Παύλο. Κανένας δεν γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου, παρά μόνο το ίδιο το πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει σε αυτόν. Έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς δεν τα γνωρίζει, παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Και ότι ο Κύριος μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως προείπα, με αφορμή τη θεραπεία του παραλύτου, το άκουσες πριν από λίγο και τον ίδιο τον Κύριο να λέει: «Ένα έργο έκανα, δηλαδή τη μίαση του παραλύτου. Και όλοι απορείτε. Γιατί νομίζετε πως καταλύω την αργία του Σαββάτου για αυτόν τον λόγο? Του Σαββάτου. Για αυτόν τον λόγο ο Μωυσής σας έδωσε την περιτομή. Όχι βέβαια ο Μωυσής, αλλά η παράδοση των πατέρων σας. Και έτσι, όποτε τυχαίνει η περιτομή μέρα Σάββατο, την πραγματοποιείτε. Εάν λοιπόν κάνετε την περιτομή Σάββατο, χωρίς να καταλύετε ο νόμος του Μωυσή, οργίζεστε με μένα. Επειδή θεράπεσαι άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου. Μην κρίνετε λοιπόν με βάση τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά κρίνετε δίκαια». Ας ξαναθυμηθούμε σύντομα το θαύμα της σίασης του παραλύτου, επειδή και ο Κύριος δεν ξέχασε τον παράλυτο. Αν λοιπόν ο Κύριος μνημόνευσε τον παράλυτο, εμείς πώς θα τον ξεχάσουμε? Τότε γιατί απορείς όταν διηγείσαι τα θαύματα του Κυρίου? Του Κυρίου είναι και η σημερινή εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Μεσή της ο Κύριος, στο μέσο και η εορτή. Πάντοτε το μέσο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Γι' αυτό και η σημερινή εορτή έχει εξασφαλίσει διπλή τη χάρη της Αναστάσεως. Ευρισκόμενη ανάμεσα στην εορτή της Αναστάσεως και την εορτή της Πεντηκοστής. Την Ανάσταση αφενός υπέδειξε την Πεντηκοστή, αφετέρου δείχνει με το δάχτυλό της να πλησιάζει και την ανάληψη, σαλπίζει. Αφετέρου δείχνει με το δάχτυλό της να πλησιάζει και την ανάληψη, σαλπίζει. Καταλάβατε ήδη εσείς οι φίλοι του λόγου την παρούσα ερμηνεία του περιστατικού της θείασης του παραλύτου για να αποκτήσετε έτσι μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Τέλος και στο Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.